Τι ήταν αυτό που εξόρισε τόσο πολύ τον Ντάνο? Και ενώ εσύ βλέπεις ότι έχετε τις κάμερες μπροστά σας εκείνη τη στιγμή και σας καταγράφει καρέ-καρέ όλη τη συζήτηση, mm-hmm. γιατί το αφήσατε να ξεφύγει? Ειδικά εσύ που είσαι και ένας άνθρωπος, ναι. που ξέρει πολύ καλά ένα λάθος. Ότι η τηλεόραση μπορεί να εκπέσει. Καταρχήν νομίζω το βίντεο ότι έδειξε από το 0 μέχρι και το 100% mm-hmm. το μέγεθος της παρεξήγησης και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το μέγεθος ήταν αυτό που είδατε. Νομίζω αυτό μπορεί να το πει και ο Γιώργος όταν βγει. Δεν υπόθηκε κάτι άλλο μετά. Δεν μαλώσαμε, δεν βριστήκαμε. Ήταν μόνο αυτή η στιγμή. Τουλάχιστον αυτό, για αυτό το συμβάν που μου δείχνετε τώρα. Και το αποτέλεσμα ήταν πάλι αυτό που είδατε. Τι είπατε όταν ήσασταν εγώ προσωπικά εκεί, γιατί δεν είχαμε ήχο. Εγώ προσωπικά είπα ότι ήταν μεγάλο λάθος το να λυθεί αυτό με ανοιχτές κάμερες. Mm-hmm. Ήταν μεγάλο λάθος το να συζητήσουμε αρχικά, το να αναφουντώσει. Δηλαδή, είχαμε πει ότι λόγω του ότι εμείς δουλεύουμε στην τηλεόραση, λόγω του ότι έχουμε χειριστεί τις κάμερες ως δουλειά, ότι δεν είναι σωστό όταν βλέπουμε για οποιοδήποτε, έτσι, για οποιοδήποτε θέμα να ανάβει η συζήτηση. Να το ψιλολύνουμε. Εμένα αυτό εγώ, μου λοιπόν, ένιωσα σε σένα, θα σου πω, εγώ είμαι αρκετά αυθόρμητος άνθρωπος. Ένιωσα ότι δεν προστάτεψες εσύ τον εαυτό φυσικά σου και δεν τον που είσαι ο έμπειρος φυσικά από την και παρέα. Δεν προστάτεψα, αλλά θα σου πω λίγο κάτι. Ένιωσα λίγο περίεργα όταν έφυγε από το τραπέζι. Δηλαδή, εγώ ο μόνος σκοπός με εκείνη τη στιγμή, καταρχήν έγινε το δικό μου. Ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα να φάμε. Mm-hmm. Ένιωσα λίγο άβολα όταν ενώ ήθελα να φτιάξω τις σχέσεις μεταξύ δύο άλλων παιδιών που ο ένας έλεγε πιο έντονα να φάμε, ο άλλος πιο έντονα το να μην φάμε. Και πήγα εκεί με αυτόν τον σκοπό. Δεν είχα κάποιο άλλο σκοπό. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που δεν θα έτρωγα. Και πήγα να πω αυτό, ότι ρε παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω μούτρα. Μήπως να μαγειρεύουμε το μισό φαγητό. Αστεία τώρα πράγματα που καθόμαστε και ζητάμε. Και ένιωσα λίγο άβολα όταν έφυγε ο Γιώργος τύπου με ανοιχτές κάμερες. Σας αφήνω εδώ. Είσαι εσύ ο λάθος, αφού είναι η ιερή στιγμή το τραπέζι, όπως είναι η ιερή στιγμή, και πήγε μακριά. Πολλές φορές πρέπει να ξέρει ο κόσμος, μάλλον το ξέρει, ότι όταν έχουμε δίκιο μπορούμε να το χάσουμε από τον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Θεωρώ ότι έχασα το δίκιο μου, ζήτησα συγγνώμη. Να όπως το είδαμε κάτι. Όλοι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Και... όταν καθίσαμε εδώ στην αντίστροφη ορίστε. Μέτρηση, σε είδα που έκανε στο Σταυρόσπου πριν και ξεκινήσει η εκπομπή. Ορίστε, ναι. Έτσι. Εσύ, για ποιο λόγο ειρωνεύτηκες τον Ντάνο, ο οποίος έκανε το σταυρό του στο τραπέζι και πρόσεξε. Ναι. Τον έχει κάνει άπειρες φορές από τότε και στο τραπέζι και στα γονίσματα και όταν κερδίζει και όταν χάνει. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ σε αυτό. Δεν θέλω να εξηγήσω κάτι παραπάνω από αυτό που... Να μην είσαι, ρε παιδί μου, της θρησκείας, να τον ηρωνευτείς. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν τον ηρωνεύεις γιατί δεν είσαστε ομοειδεάτες. Ναι. Το να είσαι όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος, εδώ τώρα που κάθισε, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έκανε το σταυρό του, μου κάνει εντύπωση. Τι μπορεί να είχε συμβεί και τον ηρωνεύτηκε σε αυτό το κομμάτι? Δεν ξέρω αν μια λεπτομέρεια που είπε ο Γιώργος όταν ήρθε να μου μιλήσει, είπε ότι προχθές που έκανα την προσευχή μου, προχθές με ειρωνεύτηκες. Mm-hmm. Μα, και το συζητήσαμε προχθές. Δεν ήταν η συγκεκριμένη μέρα για την προσευχή. Εγώ απλά τη συγκεκριμένη μέρα χρησιμοποίησα το «έλα και θα κάνω το σταυρό μου». Η προχθές μέρα λοιπόν που ήταν το θέμα μας, όταν ήρθε ο Γιώργος μου λέει «προχθές έκανα την προσευχή και ειρωνεύτηκες». Ήτανε γιατί... Αυτό δείχνει όμως ότι υπήρχε κάτι μεταξύ. Θα σου πω, δεν υπήρχε κάτι σοβαρό. Υπήρχε από το προχθές υπήρχε, υπήρχε κάτι μεταξύ. Το ότι ο Γιώργος είπε μαζευτείτε να κάνουμε την προσευχή και φώναξε και την κάμερα. Και γελούσαν όλα τα παιδιά του τύπου ότι να κάνουμε την προσευχή μας με κλειστή την κάμερα. Όχι, δηλαδή αυτό ήταν. Και αυτή ήταν η απάντησή μου, γιατί όταν πας να ειρωνευτείς κάποιον, καλός ή κακός, του κάνεις κακό, τον ειρωνεύεις, είναι κάτι άσχημο. Αυτό εγώ λοιπόν είχα στο μυαλό μου, το έκανα, ήταν λάθος μου, ζήτησα συγγνώμη και τελειώνει εδώ. Θεωρείς ότι ήταν λάθος και η κίνηση το να μην το κρατήσεις ενώ οι κάμερες έγραφαν? Ξέροντας ότι εσύ επειδή είσαι και τηλεοπτικό πρόσωπο, ναι. έτσι, ξέρεις πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υλικό, ειδικά στην Ελλάδα που είναι αυτό ωραίο ψωμί, βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών, full. Ναι, δηλαδή ναι, και εγώ αν είχα πρωινή εκπομπή τότε και δεν ήμουν στο Sky και μπορούσα να παίρνω τα οτιδήποτε και να βγάζω από τη μήγα ξύγη, θα το έπαιζα εβδομάδες. Ναι, από σένα περίμενα, επειδή είσαι τηλεοπτικός άνθρωπος, να πεις κρατήσου.
αυτή τη στιγμή μπορεί να εκτεθεί η εικόνα σου. Ναι, μεν είμαστε ο εαυτός μας, αλλά ας τον εκτεθεί με το να μην αντιδράσει. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σου βγάζει κάποιος την πετσέτα δυνατά από το πρόσωπο, όχι σου παίρνει την πετσέτα, που δεν έχει δικαίωμα κανένας να σε ακουμπήσει, εν πάση περιπτώσει. Με είδες να βρίσω, με είδες να επιτεθώ, να κάνω. Να χτυπήσω. Φόρτωσες, όχι. Ναι. Απλά είχα ένταση. Μέσα στο μυαλό μου, βέβαια, σκεφτόμουν ότι ήρεμα, θα φανεί το λάθος, θα φανεί. Βέβαια, ήταν πιο δυνατό το δικό μου λάθος από ό,τι φάνηκε, το να ειρωνευτώ. Και το πλήρωσα.